Καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος Ολούβρος, ιδρυτής και πρόεδρος του κόμματος Κότες. Αυτή η παρουσίαση γίνεται στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Έχει γίνει με πάρα πολλή προσπάθεια. Έχουν περάσει από εδώ πάνω από 3.500 καλλιτέχνες, οι οποίοι είχαν πάντα βήμα ελεύθερο δωρεάν. Όλος ο χώρος έχει φτιαχτεί από μένα και την μόνιμη συνεργάτη δάμου, την Παρουλία Σταυροπούλου, που έλεγε εξπεζό εξεδογράφος. Αυτό ήταν η αρχή. Έκτοτε, εδώ στον χώρο παίχνει εξαιρετική μουσική. Τον έχουν επισκεφθεί πάνω από 500.000 άτομα. Η αρχή έγινε από έναν νόμο του Αβραμόπουλου. Επειδή είμαι φανατικός καπνιστής, σκεφτήκαμε τότε το 2009 να δημιουργήσουμε ένα κόμμα. Περάσαμε διάφορα στάδια. Βοήθησα το 10 και το 15 το Γιώργο τον Καμίνη να βγει δήμαρχος και το 19 κατέβηκα Αλφαθηνά με το ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στα πλαίσια δραστηριοτήτων του κόμματος υπάρχει εδώ 7 χρόνια μια σχολή για να μαθαίνει ο κινηματογράφος. Με τον τρόπο αυτό θα ήταν το όνειρό μου η χώρα να αποκτήσει αισθητική, να γίνονται πράγματα με φαντασία. Υπάρχει μια αιμονή με το σκάκι από μικρό έπαιζα και έχονται άτομα τα οποία είναι σε πολύ ψηλή διαβάθμιση, στα ΕΛΟ. Μεταξύ αυτών και ο Βασίλης Κοτρονιάς που είναι φίλος και παραδίδει μαθήματα. Αυτή η αιμονή στο σκάκι θέλω να μεταφερθεί στα δημοτικά σχολεία και να γίνει υποχρεωτικό μάθημα. Μια τυχαία που στην ουσία είναι υποχρεωτικό το μάθημα και γι' αυτό βγαίνουν επιστήμονες, οξύνει το μυαλό. Λοιπόν, ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό για μένα είναι η ελευθερία του ατόμου, της επιλογής. Η επιλογή είναι κάποιοι να καπνίζουν. Εγώ καπνίζω πάρα πολύ. Με το παγιωτήμα. Αυτή η απαγόρευση είναι φασισμός σε μαλακό πακέτο. Υπάρχει τρόπος μηχανικά σε οποιοδήποτε χώρο να υπάρχει κάθετος εξάρισμος και να μην ακούγεται κανείς. Αυτό έγινε στην Ελβετία το 12 και στο δημοψήφισμα 66% των Ελβετών είπαν όχι στην απαγόρευση. Δεύτερον, στην επιλογή του ατόμου. Στη σεξουαλική του συμπεριφορά. Εννοείται είμαστε υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γιατί αυτό γινόταν εδώ από το 1989, πολύ πριν εμφανιστεί η κοινότητα αυτή. Το τρίτο και τελευταίο είναι προστασία σε όλα τα ζωντανά, πλατάκια, σκυλάκια και οτιδήποτε. Και το τελευταίο και τα υποειδή, τα οποία βασανίζονται και δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Το κόμμα Κότες ξεκινά μια τελείως διαφορετική αρχή. Όχι από αυτά τα απλά, τα σταθερά που λένε παντού διάφοροι πρόεδροι κομμάτων. Ξεκινάει από τον πολιτισμό, που για μένα το βασικότερο στοιχείο. Αυτή η χώρα λοιπόν έχει πάρα πολλά πράγματα να δείξει. Δεν μιλάμε για Ακρόπολη γι' αυτά. Γιατί να σέβονται τον πολιτισμό, τον έχουν καπελός, διότι έχουν βάλει τον τουρισμό πάνω από τον πολιτισμό. Για μένα ο τουρισμός είναι η εκπόλευση του πολιτισμού. Πρέπει πρώτα η χώρα να είναι έτσι, ώστε όποιος έρθει μία φορά, να δεν έρθει και δύο και τρεις και δέκα φορές. Πρέπει να γίνει δοθεί έμφαση μέσα στις πόλεις, να υπάρχουν κατασκευές εικαστικές, να αποκτήσουν χρώμα και όχι αυτή η κλειζάδα που υπάρχει και να δοθεί έμφαση σε ό,τι προάγει την ομορφιά. Με λίγα λόγια, πρέπει να έχει η Ελλάδα καθαρές ακτές, καθαρά ποτάμια, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Οικονομία. Νομίζω ότι κανείς Έλληνας, όλα αυτά τα χρόνια που ζω εγώ, εν πάση περιπτώσει εγώ, δεν είναι ευχαριστημένος.
Οπότε εδώ στην Ελλάδα μπορεί να εφαρμοστεί η γκανιότητα σε κάθε συναλλαγή των 10% από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή μέχρι το μεταπράτη. ΦΠΑ πρέπει να καταργηθεί πλήρως εκτός από τα εισαγόμενα προϊόντα και η φορολογία πρέπει να πάρει η δεκάτη όπως ήταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έμειναν 400 χρόνια. Δεκάτη κλιματούμενη, αν πάνω από τα 20.000 ευρώ, από τις 100 και πάνω 15 και από τις 500.000 και πάνω 20 και στο. Με τον τρόπο αυτό θα δω πάρα πολλές επενδύσεις εδώ. Αυτό το έκανα και οι Ιρλανδοί με το 10%. Και υπάρχουν και τουρκικές χώρες που έχουν το 10%, πάνω στην Βουλγαρία και κάτι άλλες, και έχουν φύγει εκατοντάδες, 2.000 επιχειρήσεις ελληνικές και έχουν πάει εκεί. Προς 1 του Μάη, όσοι έχουν κάποιες ευαισθησίες, φαντασία, χιούμορ, και ειδικά χιούμορ, να ψηφίσουν κότες τσιπητό. Ευχαριστώ.